Φίλες και φίλοι του προγράμματος «Ο κόσμος της Υπαίθρου», γεια σας και χαρά σας. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα ετοιμάσαμε για σας μερικά ενδιαφέροντα θέματα και αρχίζουμε με την καθιέρωση της Εβδομάδας του Δένδρου που φέτος γιορτάζεται από τις 23 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου. Το να γιορτάζει κανείς το δένδρο είναι σαν να υμνεί και δοξολογεί το Θεό. Το δένδρο είναι το ζωντανό εκείνο στοιχείο της φύσης που συντροφεύει συνεχώς και επάξια τον άνθρωπο από τον καιρό της δημιουργίας του. Πάντοτε το δένδρο συμπαραστάθηκε στους αγώνες και αγωνίες του ανθρώπου για επιβίωση μέσα από τους αιώνες. Σήμερα, σοβαροί λόγοι μας κάνουν να υπερασπιστούμε το δένδρο, να το αγαπήσουμε περισσότερο και να το εξαπλώσουμε σε όλη την Κυπριακή γη. Η τεχνολογική εξέλιξη, η πίεση πάνω στη γη για διάφορες χρήσεις και η ευμάρεια δημιούργησαν χάσμα μεταξύ του δένδρου και του ανθρώπου. Αυτό το χάσμα θα πρέπει να εκμηδενίσουμε με την ενσυνείδητη αγάπη προς το πράσινο που θα πρέπει να εκδηλώνεται με την προγραμματισμένη επέκτασή του, την καθημερινή φροντίδα και τη συνεχή προστασία του. Περισσότερα ακούμε από τον δασολόγο και συντηρητή δασών Μάριο Νεοκλέους, που συνομίλησε με τον Τάσο Κουάλι. Κύριε Νεοκλέους, ποια σημασία είχε και έχει σήμερα το δένδρο για τους κατοίκους της Κύπρου? Ο Κύπριος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα χώρο, σε ένα περιβάλλον όπου η γη, η φύση και ειδικότερα το δέντρο διαδραμάτισαν ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοπολιτιστική του ανέλυξη. Ο Κύπριος αγρότης ειδικά, στις δύσκολες μέρες που πέρασε και μέσα από τον αγώνα του και την αγωνία του για επιβίωση, βρήκε στιβαρό στήριγμα το δέντρο. Ο αγρότης αυτός φύτευε το δέντρο και μαζί μεγάλωναν, δημιουργώντας ένα πλαίσιο αλληλοεξάρτησης και αλληλοεπίδρασης. Το δέντρο καθιερώθηκε στη ζωή του Κύπριου πολίτη σαν σύμβολο αγάπης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα μεγάλης ηλικίας δέντρα συγκεντρώνει ο άνθρωπος τη σκέψη του και ανακαλύπτει τις ρίζες του. Μέσα από την παρουσία του δέντρου ξεπροβάλλουν απομακρυσμένες μνήμες, η μέρημνα, ο υδρότας και ο μόχθος του παππού ή του προπάππου, οι οποίοι δημιούργησαν φυτικές ζωές όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για μας. Είναι για αυτούς τους λόγους που το δέντρο εμπνέει σεβασμό, αγάπη και εξάρτηση με το παρελθόν και παράλληλα προβληματίζει τον Κύπριο πολίτη για την αναγκαιότητα ύπαρξής του στο μέλλον. Πότε ακριβώς καθιερώθηκε η Εβδομάδα του Δένδρου και ποια μηνύματα πρέπει να αντλήσουμε από αυτή? Ιστορικά, ο θεσμός της γιορτής του Δένδρου ξεκίνησε από τον Ιούλιο Στέρλινγκ, κάτοικο της Νεμπράσκα Αμερικής, το 1872. Στην Κύπρο γιορτάστηκε το δέντρο για πρώτη φορά το 1920 από το Φιλοδασικό Σύνδεσμο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι άρχισε να πρωτογιορτάζεται το δέντρο παγκόσμια σε ανύποπτο χρόνο και σε μια προτεχνολογική και προβιομηχανική περίοδο, όπου η αναγκαιότητα της επέκτασης και προστασίας του εκ των υστέρων κρίνοντες δεν ήταν και τόσο θέμα πρωταρχικής σημασίας. Όλοι όμως θα συμφωνούμε ότι σήμερα το δέντρο αποτελεί ύψιστο αγαθό της φύσης που θα πρέπει να αυξήσουμε σε αριθμό και να το προφυλάξουμε, δίνοντάς του προτεραιότητα στις καθημερινές μας φροντίδες. Είναι καιρός να ξεφύγουμε από τη συμβολική εβδομαδιαία γιορτή και να υιοθετήσουμε την καθημερινή δεντρική λειτουργία με πρακτικές δραστηριότητες ενάντια στην τάση της συμμετοποίησης κάθε πιθανής κυπριακής γης. Τα μηνύματα λοιπόν που θα πρέπει να δώσει η Εβδομάδα του Δέντρου σήμερα θα πρέπει να είναι η αναγνώριση της αξίας του δέντρου, η προστασία του στα πλαίσια μιας ανάπτυξης που να σέβεται το περιβάλλον και η ενσυνείδητη συμμετοχή του κάθε ατόμου στις προσπάθειες που καταβάλει το κράτος για την επέκταση του δέντρου. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε σήμερα για την κάλυψη της κυπριακής γης με δέντρα? Όλοι γνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει ένα δύσκολο κλιματοδαφικό περιβάλλον. Το πρασίνισμα του κυπριακού τοπίου απαιτεί πολλή προσπάθεια, όχι μόνο στην εξέβρεση του εκάστοτε κατάλληλου είδους φυτού που θα πρέπει να φυτευτεί, αλλά περισσότερη φροντίδα χρειάζεται κατά το μεγάλωμα του φυτού αυτού από τη νεαρή ηλικία μέχρι και το γύρας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι αυτή η φροντίδα που χρειάζεται σήμερα η κάθε φυτική μορφή και γι' αυτό, γιατί μια μακροχρόνια λυσίδα κινδύνων απειλεί το κάθε δέντρο. Ο ανταγωνισμός από άλλα δέντρα, το φτωχό έδαφος, οι ανοβρίες,
Η δυνατή άνεμη, η φωτιά, το φάγωμά του από ζώα και το κόψιμό του για διάφορους λόγους. Βλέπουμε εδώ ότι το κάθε δέντρο έχει να αντιμετωπίσει ένα ανελαίητο πολυμέτωπο πόλεμο που προέρχεται τόσο από τα άλλα δέντρα, το κλίμα, το έδαφος και τα ζώα, όσο και από τον άνθρωπο. Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που το πρασίνισμα της Κυπριακής γης θα πρέπει να θεωρείται σήμερα κατόρθωμα και αύριο θαύμα. Και μήπως δεν είναι κατόρθωμα το πρασίνισμα των απέραντων καμένων εκτάσεων του δάσους Πάφου, που καταστράφηκαν από τον Τούρκο εισβολέα και αναδασώθηκαν από την δασική υπηρεσία σε χρόνο ρεκόρ? Για ένα που έζησε από κοντά την άσχημη μυρωδιά και την οπτική ασχήμια του καμένου δάσους, νιώθει δέος μπροστά στο μεγαλείο της φύσης με το μετασχηματισμό του μαύρου εκείνου νεκρού τοπίου σε ζωντανή πράσινη ζωγραφιά. Η αντιπαραβολή των δύο εικόνων επιβάλλεται για να συγκεκριμενοποιηθεί η αξία του πράσινου και τονιστεί η αναγκαιότητα της προστασίας του και παράλληλα να φανερωθεί το μέγεθος της εργασίας που απαιτήθηκε. Ποια άλλα παραδείγματα επέκτασης του πρασίνου έχετε να μας αναφέρετε, κύριε Νεοκλέους? Η γη της Αθαλάσσας, που φυτεύτηκε πριν χρόνια και τώρα αποτελεί πράσινο πνεύμονα του μεγάλου αστικού κέντρου της Λευκωσίας, αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας για επέκταση του πράσινου. Η ύπαρξή του μέχρι σήμερα προϋπόθεται και συνεχίζει να προϋποθέτει αγώνες εναντίον τόσο του κλιματοδαφικού όσο και του ανθρώπινου παράγοντα. Η συνέχιση της ζωής του δάσους Αθαλάσσας απαιτεί συνεχή φροντίδα που θα πρέπει να δίνεται παράλληλα με την ενημέρωση για συνειδητή ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών για προστασία της ολότητάς του. Το δάσος Ραντί στην περιοχή της Πέτρας του Ρωμιού είναι ένα άλλο παράδειγμα. Κάποτε ήταν βοσκότοπος που λόγω αυτής της χρήσης υπήρξε υποβάθμιση τόσο της βλάστησης όσο και του εδάφους. Η περιοχή φυτεύτηκε σταδιακά, κυρίως από μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της Πάφου, προστατεύτηκε από τη βόσκηση και σήμερα άρχισε σιγά σιγά να πρασινίζει με την αποκατάσταση του εκεί υποβαθμισμένου οικοσυστήματος. Διάφοροι χώροι πράσινου που δημιουργήθηκαν σε μεταφερόμενα χωριά, όπως στον Άγιο Φώτιο, Στατό, στα Χολέτρια, Θελέτρα και Τίμη, φυτεύτηκαν στα πλαίσια της γιορτής του δέντρου και σήμερα την άλλοτε ξέρα της οικιστικής περιοχής αντικατέστησε το πράσινο χρώμα με όλα τα ωφελήματα που εκπέμπονται από αυτό. Ομορφιά, δροσιά, οξυγόνο, συγκέντρωση πανίδας και γενικά δημιουργία ενός ανοιχτού ανθρώπινου περιβάλλοντος. Κοντά στο αεροδρόμιο Πάφου υπάρχει το δασάκι της Τίμης με ευκάλυπτους, ακακίες, σχοινιές, τρεμιθιές και άλλη βλάστηση. Κάποτε στην περιοχή αυτή δεν υπήρχαν δέντρα. Σήμερα αποτελεί ένα εξαίρετο βιότοπο, πολύ σημαντικό, λόγω της θέσεώς του στην ευρύτερη περιοχή. Προσφέρει αναψυχή, είναι καταφύγιο της χλωρίδας και πανίδας, λειτουργεί ως ηχομονωτικό και ηχομοιωτικό στοιχείο μεταξύ των πηγών της ηχορύπανσης και του ρυπαινόμενου περιβάλλοντος, είναι αυτότροφο οικοσύστημα ανάμεσα στα ετερότροφα οικοσυστήματα, όπως είναι οι γύρω καλλιεργημένες εκτάσεις, σπάζει την οπτική μονοτονία του περιβάλλοντος και λειτουργεί επίσης ως φίλτρο των καυσαερίων και των άλλων ρυπογόνων ουσιών. Τα λίγα αυτά παραδείγματα είναι ενδεικτικά μιας μακρόχρονης προσπάθειας φύτευσης δεντριλίων με σκοπό το πρασίνισμα της Κυπριακής γης. Πώς συγκρίνεται η σημερινή δασοκάλυψη της Κύπρου με το παρελθόν και σε ποιες περιοχές πρέπει να επεκταθεί το πράσινο? Τα δάση μας καλύπτουν το 19% περίπου της όλης έκτασης της Κύπρου. Παλιά λεγόταν το νησί Δασόεσσα και αυτή η ονομασία αντικατόπτριζε πολύ καθαρά την έκταση των δασών και γενικά το μέγεθος του πράσινου στο νησί. Βέβαια, για την πληθώρα των δασών αναφέρονται πολλοί αρχαίοι συγγραφείς όπως ο Θεόφραστος, Αριστοτέλης, Πλίνιος και άλλοι. Η σταδιακή μείωση μέχρι τα σημερινά δεδομένα ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμού, των αναγκών του ανθρώπου σε τροφή και ξύλο και σε καταστροφικές διαταράξεις λόγω πυρκαγιών. Μπορούμε να πούμε ότι η μείωση των δασών μας ήταν ένα τίμημα που πλήρωσε το φυσικό περιβάλλον στην πολιτιστική πρόοδο του ανθρώπου στο πέρασμα των αιώνων. Υπάρχει σήμερα μεγάλο περιθώριο επέκτασης του πράσινου. Πέραν των δασικών εκτάσεων υπάρχουν χαλίδικες εκτάσεις
που είναι γυμνές. Υπάρχουν ύστερα αρκετοί χώροι σταστικά κέντρα που προορίζονται για το πράσινο. Κατά μήκος τον δρόμο, το πράσινο παίζει σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση της οπτικής καλλιεργίας και ομορφιάς. Στους χώρους που ενδείκνεται η επέκταση του πράσινου μπορούν να συγκαταλεχθούν και οι φράχτες γύρω από τα καλλιεργημένα χωράφια, ιδιωτικές άγονες εκτάσεις, ακόμη οι πλατείες και ο ακάλυπτος χώρος των σπιτιών. Πώς εκτιμάται σήμερα η ιδιωτική πρωτοβουλία και γενικά η συμβολή του κοινού στην επέκταση του πρασίνου, κύριε Νεκουλέος? Το πράσινο εξαπλώνεται από το τμήμα δασών σε γη που βρίσκεται υπό κρατική δικαιοδοσία. Η επέκταση του τόσο στην κρατική γη, όσο και σε ιδιωτική ή σε κοινοτική γη, γίνεται και από τον ιδιωτικό τομέα, από οργανωμένα σύνολα, δήμους, κοινότητες, εκκλησίες, ακόμη ατομικά από φιλοπρόδους κατοίκους, οι οποίοι διακρίνονται για την αγάπη τους προς το πράσινο και γενικά για τους αγώνες τους υπέρ του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να πούμε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι μια συλλογική και ατομική προσπάθεια, απαλλαγμένη από χρονοβόρες διαδικαστικές καταστάσεις και έχει συγκεκριμένο σκοπό. Όταν η προσπάθεια για φύτευση γίνεται αυτόβουλα, ξεκινώντας με ελαττήρια δημόσιας προσφοράς και αγάπης για το δέντρο, σίγουρα η επιτυχία του σκοπού είναι βέβαιη. Αυτό γιατί η εξάπλωση του πράσινου δεν τελειώνει με την απλή ενέργεια της φύτευσης, που από μόνη της δεν προμηνεί πάντοτε και επιτυχία. Επιτυχία είναι όταν υπάρχει συνεχώς παρακολούθηση και φροντίδα στο δέντρο μέχρι την ηλικία του γερασμού του. Πιστεύουμε ότι η αυθόρμητη αγάπη που ξεκινά από την ιδιωτική πρωτοβουλία του κοινού, εκτός από την πρακτική της φύτευσης, δημιουργείται παράλληλα η φιλόδεντρη συνείδηση και έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να παραμείνουν τα δασίλεια ανέγγιχτα στον χρόνο και μακριά από τους κινδύνους που τα απειλούν καθημερινά. Κύριε Νεοκλέους, παρακαλώ μιλήστε μας και για τον τρόπο φύτευσης στο δασικό δεντρελείο. Το πρώτο στάδιο είναι η προετοιμασία του εδάφους. Το έδαφος παίζει σημαντικό ρόλο στον εγκλιματισμό και στην καλή ανάπτυξη του δεντρελείου. Γίνεται διάνοιξη λάκκων με βάθος και διάμετρο 40 περίπου εκατοστά. Το πρώτο χώμα, το χώμα επιφάνειας, που βγαίνει από το λάκκο μέχρι βάθος 20 περίπου εκατοστά, το ρίχνουμε προσεκτικά στη μία πλευρά. Το υπόλοιπο χώμα, το χώμα του βάθους, το τοποθετούμε ξεχωριστά. Το δεύτερο στάδιο είναι η φύτευση. Για να γίνει η φύτευση, πρέπει ο καιρός να είναι υγρός, χωρίς δυνατούς ανέμους ή παγωνιές. Με ένα κοφτερό μαχαίρι σχίζουμε την πολυθήνη μέσα στην οποία βρίσκεται το φυτό πολύ προσεκτικά για να μην σπάσει η μπάλα του χώματος και επηρεάσουμε έτσι το ριζικό σύστημα. Κόβουμε τις ρίζες που εξέχουν από το πλαίσιο του χώματος και πολύ προσεκτικά το τοποθετούμε στο κέντρο του λάκκου αφού πρώτα ρίξουμε μέσα την ποσότητα χώματος, το χώμα της επιφάνειας που βγάλαμε πρώτα κατά τη διάνοιξη του λάκκου. Ρίχνουμε και τη δεύτερη ποσότητα χώματος, το χώμα του βάθους, και με τις παλάμες το συμπιέζουμε γύρω-γύρω από το φυτό. Μετά, με τα πόδια συμπιέζουμε το έδαφος στην περιφέρεια του λάκκου με προσοχή, ώστε να μην σπάσουμε την μπάλα χώματος του δεντρελίου. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην καλυφθεί ο κορμός του φυτού πιο ψηλά από ό,τι ήταν στην πολυθήνη. Η τελευταία ενέργεια είναι να γεμίσουμε τη λεκάνη του φυτού, που θα πρέπει να έχει βάθος 10 περίπου εκατοστά, με νερό. Σε κατοπινό στάδιο αρχίζει η περιποίηση, δηλαδή η υποστήλωση, το πότισμα, η λίπανση, το βοτάνισμα, η καλλιέργεια και σίγουρα η προστασία του.